Παρά την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα δίθεν γενικευμένης ευημερίας, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήμα προς τους πράσινους και ψηφιακούς ομίλους που οι λαοί θα πληρώσουν πολύ ακριβά μέσω σκληρών δεσμεύσεων και ίδιων πόρων, όπως αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής. Τα δε εθνικά σχέδια συνοδεύονται με επώδυνα μέτρα, όπως στην Ελλάδα ο νόμος για δεκάωρη δουλειά, που αυξάνει την απλήρωτη εργασία, περιορίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα με βάση τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Η ανεργία δε αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμιλοι που επιδοτήθηκαν με δισεκατομμύρια για να βάλουν εργαζόμενους σε αναστολή, τώρα τους απολύουν. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένα λουκέτα αυτοαπασχολούμενων. Ταμείοι εξυπηρετούμενα δάνεια χτυπάνε κόκκινο, ενώ ξεκινούν πληστηριασμοί λαϊκών περιουσιών με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις φορτώνουν την κρίση στις πλάτες των εργαζόμενων για να θωρακιστεί η καπιταλιστική κερδοφορία. Τα αντιλαϊκά μέτρα όμως δεν νομιμοποιούνται στη συνείδηση των εργαζομένων. Η προσπάθεια περιορισμού ταπεριακού δικαιώματος δείχνει ότι ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας για να μην πληρώσει ο λαός την κρίση σας τρομάζει μπορεί να φέρει αποτελέσματα.